Ο ήχος από τις λάμπες φθορείου που βούιζαν, το μουχλιασμένο κίτρινο χαλί και ο ατελείωτος λαβύρινθος με τα δωμάτια μου προκαλούν μετατραυματικό σοκ κάθε φορά που τα σκέφτομαι. Την πρώτη φορά που είδα τα backrooms ήταν σε ένα όνειρο. Δεν είχα δώσει ιδιαίτερη σημασία και απλά συνέχισα με τη μέρα μου. Τα backrooms είναι ένα από τα πολλά ανεξήγητα φαινόμενα του σύμπαντος. Πάνε τώρα 2 χρόνια από εκείνο το συμβάν. Να σημειώσω κάπου εδώ ότι ακόμα δεν έχω βρει τίποτα που να εξηγεί την ύπαρξη των backrooms. 2 εβδομάδες μετά το όνειρο, είδα ένα βίντεο στο YouTube με τίτλο «Τα backrooms». Τη στιγμή που είδα τη φωτογραφία τους, θυμήθηκα το όνειρο που είχα δει. Όλα όσα περιέγραφε τέριαζαν με αυτά που είχα δει. Το κίτρινο μουχλιασμένο χαλί, οι λάμπες φθορείου που βούιζαν και ο ατελείωτος λαβύρινθος δωματίων έδειχναν υπερβολικά οικεία. Από τότε που είδα το βίντεο έπαθα αιμονή με τα backrooms. Έτσι όπου και αν πήγαινα, έπεφτα πάνω σε τείχους και πόρτες, ελπίζοντας να βρω το πέρασμα. Έτσι κυλούσε η μέρα μου. Μίλησα στην οικογένεια και τους φίλους μου για την κακή συνήθεια που είχα αναπτύξει, να πέφτω πάνω σε τείχους. Οι γονείς μου πρότειναν να δω κάποιον ψυχολόγο και να του πω τι μου συνέβαινε. Αλλά όχι. Δεν θα πήγαινα να δω ψυχολόγο, απλά επειδή ξέρω ότι κάτι πάει στραβά με την πραγματικότητα όπως την ξέρουμε. Όπως περνούσε ο καιρός, δεν είχα καμία τύχη με το να βρω τα backrooms και είχα αρχίσει να σκέφτομαι πως θα έπρεπε να παρατήσω την αναζήτησή τους. Δυστυχώς όμως δεν το έκανα και έμαθα με τον χειρότερο τρόπο πως έπρεπε να το είχα κάνει. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξέρεις για τα πίσω δωμάτια. Πρώτο και κύριο, προσπάθησε να αποφύγεις να βρεθείς εκεί με κάθε κόστος. Αν δεις κάποιον τοίχο που είναι πιο σκούρος από τους υπόλοιπους ή κάποια πόρτα που δεν θα πρέπει να βρίσκεται εκεί, μην ασχοληθείς, αγνώρισέ τα και συνέχισε τη μέρα σου. Να μια καλή συμβουλή. Αν με κάποιο τρόπο τώρα βρεθείς εκεί, μην προσπαθήσεις να σκαρφαλώσεις το ταβάνι. Όλα όσα κάνεις απλά σπαταλούν πολύτιμο χρόνο. Ο Θεός να σε φυλάξει αν δεις κάποιο ανθρωπόμορφο πλάσμα. Η μόνη συμβουλή που μπορώ να σου δώσω, αν τύχει και το δεις, είναι να γυρίσεις την αντίθετη κατεύθυνση και να το βάλεις στα πόδια. Μπορεί να σου ακούγεται προφανές, αλλά προσπάθησε να βγεις από εκεί μέσα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όσο περισσότερο μένεις μέσα στα πίσω δωμάτια, τόσο πιο βαθιά πας στα επίπεδα. Ω ναι, έχει επίπεδα. Προσπάθησε να μείνεις στο πιο ασφαλές, στο επίπεδο 0. Είναι και το πιο εύκολο επίπεδο για να δραπετεύσεις από αυτό. Μπορείς να βγεις από το επίπεδο 0 με 3 τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι να πεθάνεις από κάποια από τις οντότητες. Ένας άλλος τρόπος είναι να βρεις κάποιον τοίχο που δεν ταιριάζει με τους υπόλοιπους και να προσπαθήσεις να πηδήξεις έξω από αυτόν για να βρεθείς πίσω στον πραγματικό κόσμο. Και ο τρίτος τρόπος είναι να προχωρήσεις πιο βαθιά, στο επίπεδο 1. Και εδώ είναι που τα πράγματα στράφηκαν προς το χειρότερο στη ζωή μου. Είχα μια δουλειά σε ένα τοπικό κατάστημα. Αν με γνώριζες, θα με έβρισκες πάντα να πέφτω πάνω σε τείχους. Ο διευθυντής μια μέρα με φώναξε και ήθελε να μου μιλήσει. Η συμπεριφορά μου είχε αλλάξει. Με ρώτησε ποιος ήταν ο λόγος που είχα αλλάξει. Τα backrooms φτάνει. Με κάνουν να χάνω το μυαλό μου. Ο διευθυντής δεν είχε ιδέα για το τι ήταν τα πίσω δωμάτια. Του εξήγησα τα πάντα και του έδειξα τη φωτογραφία. Είπε ότι όλη η ιδέα φαινόταν ενδιαφέρουσα. Μου είπε όμως πως αυτό δεν θα έπρεπε να επηρεάζει τη δουλειά μου. Και πριν συνεχίσω με τη μέρα μου, συνέβη κάτι. «Μα δεν είναι τρελή η ιδέα?» τον ρώτησα. Συμφώνησε, αλλά μου είπε πίνοντας τον καφέ του πως αν με έβλεπε να πέφτω πάνω σε ακόμα έναν τοίχο, θα έπαβα να εργάζομαι εκεί. Τη στιγμή όμως που πήγε να πιάσει για άλλη μια φορά την κούπα του από τον πάγκο, αναφώνησε ταραγμένος. «Τι συνέβη?» τον ρώτησα. Με ρώτησε αν είδα αυτό που μόλις είχε συμβεί. Η κούπα του είχε εξαφανιστεί με το που την άγγιξε και μονολόγησε ότι έπρεπε να δει κάποιον ψυχίατρο πιθανότατα και το ίδιο θα έπρεπε να κάνω κι εγώ. Και κάπως έτσι κατάληξα να γνωρίζω τον διευθυντή μου λίγο καλύτερα.
Μία νύχτα μετά τη δουλειά ρώτησα τον διευθυντή για τα backrooms. Μου είπε να μην αναφέρω το θέμα ξανά, επειδή την προηγούμενη νύχτα τα είχε δει σε κάποιο όνειρο. Τον ρώτησα τι έγινε και ακούστηκε ακριβώς ίδιο με το όνειρο που είχα δει κι εγώ. Μου είπε να προσέχω και φύγαμε από τη δουλειά. Η αιμονή μου για τα πίσω δωμάτια χειροτέρεψε και έτσι τελικά πήγα να δω μια ψυχίατρο. Μου είπε να σταματήσω να ανησυχώ για αυτά και να συνεχίσω με τη ζωή μου. Μου εξήγησε τους λόγους για τους οποίους είχα δει πιθανότατα εκείνο το όνειρο. Τώρα γνωρίζω πως η επίσκεψή μου δεν με βοήθησε καθόλου. Ο διευθυντής μου με έπιασε να προσπαθώ να περάσω μέσα από τον τοίχο ξανά και άρχισε να φωνάζει επιβδισμένος να πάω να τον δω. Εντάξει, είπα διστακτικά καθώς πήγαινα προς το γραφείο του. Μου είπε πως θυμόταν πολύ καλά πως με είχε προειδοποιήσει πως αν με έπιανε να χτυπιέμαι στους τοίχους θα έφευγα. Μου ζήτησε λοιπόν να μαζέψω τα πράγματά μου και να φύγω. Μπορώ να εξηγήσω, του είπα, αλλά δεν είχε καμία πρόθεση να με ακούσει. Δεν μπορείς, του είπα, αλλά εκείνος με αγνόησε. Από τη στιγμή που απολύθηκα, η αιμονή μου με τα backrooms χειροτέρεψε. Αργά χθες τη νύχτα έβλεπα τηλεόραση και αυτό που είδα με σόκαρε. Ο Ματ Ρόζνεϊ, διευθυντής αλυσίδας καταστημάτων, είχε εξαφανιστεί στην ηλικία των 44 ετών. Ματ Ρόζνεϊ, είπα σοκαρισμένη. Ήταν το πρώην αφεντικό μου. Έτρεξα στο λάπτοπ μου και άρχισα να ψάχνω στο διαδίκτυο για απαντήσεις. Όπως έψαχνα, μια σκέψη πέρασε από το μυαλό μου. Τα backrooms, είπα σοκαρισμένη. Ήξερα ότι ήταν απίθανο, αλλά θα μπορούσε να υπάρξει μία πιθανότητα. Έψαξα και για άλλες εξαφανίσεις που θα μπορούσαν να σχετίζονται με τα backrooms. Δεν βρήκα τίποτα όμως. Η ώρα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα και ήταν ήδη πολύ αργά. Αποφάσισα λοιπόν να πάω για ύπνο και θα βλέπω από αύριο τι θα έκανα. Εκείνη τη νύχτα είδα ξανά τα backrooms. Ενώ ονειρευόμουν, είδα το αφεντικό μου να τρέχει και να φωνάζει τρομαγμένος. Δεν ήξερε που βρισκόταν. Ματ! Προσπάθησα να φωνάξω το όνομά του, αλλά ήταν ανώφελο. Ξύπνησα γύρω στις 6 το πρωί και πήγα κατευθείαν στο λάπτοπ μου. Βρήκα ένα φόρουμ που ασχολιόταν αποκλειστικά με οράματα και όνειρα. Άνοιξα λογαριασμό και δημοσίευσα όσα είχα δει στα όνειρά μου στη σελίδα. Μετά από λίγη ώρα, πήρα απάντηση από κάποιον ανώνυμο χρήστη. Το μήνυμα έγραφε «Μην μπλέκεις με τα backrooms. Πίστεψέ με, έχω βρεθεί εκεί και δεν θα ήθελες να κάνεις το ίδιο λάθος με μένα». Φρίκαρα για το αφεντικό μου. Επικοινώνησα με την αστυνομία και τους είπα για το πώς είχε εξαφανιστεί η κούπα του καφέ του την προηγούμενη μέρα. Τους είπα και για το όνειρο που είχα δει. Με αγνόησαν και αποφάσισαν ότι δεν είχαν άλλο χρόνο να σπαταλήσουν σε αυτά που τους έλεγα. Και τώρα που το σκέφτομαι, είναι και λογικό. Πρέπει να τους ακούστηκαν τρελά. Γύρισα σπίτι και αποφάσισα να πάω να ξαπλώσω στο κρεβάτι μου. Το επόμενο πρωί ξύπνησα και άφησα πίσω μου όλα όσα είχα να κάνουν με τα backrooms. Τουλάχιστον για μία μέρα.
το κινητό μου άρχισε να δονείται. Ήταν νέα και ήταν άσχημα. Θα μπορούσε ο θάνατος του Ματ Ρόζνεϊ να σχετίζεται με τα backrooms. Είδα ολόκληρο το βίντεο αβέβαια για το τι θα μπορούσε να συμβαίνει. Όπως φάνηκε, είχαν το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας από την μέρα της εξαφάνισής του. Στο βίντεο πήγαινε σηκώσει κάτι από το πάτωμα του καταστήματος. Έπεσε και ύστερα φάνηκε να περνά μέσα από τον τοίχο. Τι στο καλό? Σκέφτηκα. Εκείνη τη μέρα στις ειδήσεις έπαιζε συνέχεια το βίντεο της εξαφάνισής του. Είμαι η μόνη που πραγματικά ξέρω τι έγινε. Εμονική με τα backrooms, γύρισα στο να προσπαθώ να περάσω μέσα από τους τοίχους. Και δεν μου συνέβη τίποτα. Έλα τώρα. Εκείνη τη νύχτα είδα πάλι το όνειρο. Ήμουν στα backrooms. Και ξαφνικά είδα μια ανθρωπόμορφη φιγούρα. Έτρεξα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Αλλά δεν ήμουν αρκετά γρήγορη. Το πλάσμα με πρόλαβε και ξύπνησα μέσα στον πανικό. Το απόγευμα αποφάσισα να πάω μια βόλτα στο εμπορικό, να τσιμπήσω κάτι και να δω τις βιτρίνες. Κατέληξα για κινέζικο και ήταν και πολύ νόστιμο. Όπως πήγα να πετάξω το πιάτο μου, κάποιος με πλησίασε και μου είπε να προσέχω. Με παραξένεψε, αλλά γύρισα στη συνηθισμένη ρουτίνα μου. Έκανα τη βόλτα μου στα μαγαζιά και όταν βαρέθηκα, αποφάσισα να πάω στο πίσω μέρος του εμπορικού. Παρατήρησα ότι κάτι ήταν περίεργο κοντά στα αυτόματα μηχανήματα με τα αναψυχτικά και είπα να ρίξω μία ματιά. Τελικά κατέληξα να αγοράσω ένα αναψυχτικό και κάθισα στο κοντινό παγκάκι. Τότε ήταν που τον πρόσεξα. Έναν τοίχο που έδειχνε πιο σκουρόχρωμος από τους υπόλοιπους γύρω του. Όντας εγώ, αποφάσισα να το τσεκάρω. Πήγα να τον αγγίξω και ένας από τους φύλακες του εμπορικού μου φώναξε. «Τι θέλεις?» τον ρώτησα. Με ρώτησε αν θα μπορούσα να δοκιμάσω αν δουλεύουν τα αυτόματα μηχανήματα πώλησης. Να στέναξα με ανακούφιση. «Ναι, σίγουρα», του απάντησα. Αφού έφυγε ο φύλακας, εξέτασα για άλλη μια φορά τον τοίχο. Άγγιξα το σκοτεινό τοίχο και το χέρι μου πέρασε από μέσα του. «Μη μου πεις». Κόλλησα το κεφάλι μου στον τοίχο, αλλά δεν είδα τίποτα. Ήμουν ενθουσιασμένη. «Ή τώρα ή ποτέ». Με μία μόνο κίνηση ρίχτηκα πάνω στον τοίχο. Έχασα τις αισθήσεις μου. Συνήλθα κάπου 5 λεπτά αργότερα. «Τι στο καλό?» μονολόγησα. Κοίταξα γύρω μου και το μόνο που έβλεπα ήταν ένας ατελείωτος λαβύρινθος από μονότανα κίτρινα δωμάτια. Ήξερα ότι βρισκόμουν μέσα στα backrooms. Με την αδρεναλίνη μου να πάλεται στις φλέβες μου, φώναξα για βοήθεια. «Είναι κανείς εδώ? Μ' ακούει κανείς?» Αλλά δεν ωφελούσε. Έπρεπε λοιπόν να καταστρώσω κάποιο σχέδιο. «Έχετε βρεθεί ποτέ σε κάποια παλιά αντικερή? Κάπως έτσι μυρίζουν τα backrooms». Το μόνο που μπορούσα να ακούσω ήταν το βοητό από τις λάμπες φθορείου γύρω μου. «Μην πανικοβάλλεσαι», είπα στον εαυτό μου. Το χαλί ήταν αειδιαστικό και φαινόταν να μην έχει πληθεί για χρόνια. Λίγα λεπτά αργότερα είχα το σχέδιό μου. Θα σκαρφάλωνα από το ταβάνι. Τι θα χρησιμοποιούσα για σκάλα όμως? Είχα την τέλεια ιδέα. Καθώς περνούσα από τα δωμάτια, είδα ένα παλιό κλιματιστικό. Ήμουν αρκετά ψηλή και έτσι αν ανέβαινα πάνω του, θα ήταν αρκετό για να φτάσω και να βγω από τις πλάκες του ταβάνι.
Όπως στεκόμουν στο κλιματιστικό, η σκέψη του ότι θα μπορούσα να μην βγω ποτέ από εδώ με χτύπησε. Χτύπησα απεγνωσμένα τις πλάκες στο ταβάνι. Αλλά δεν κουνήθηκαν, ούτε στο ελάχιστο. Θυμήθηκα πως πάντα κουβαλούσα μαζί μου ένα πολυεργαλείο. Ίσως θα μπορούσα να κόψω τις πλάκες τόσο ώστε να περάσω από μέσα τους. Όπως άρχισα να κόβω, είδα μέσα από το κενό τι βρισκόταν πάνω από τις πλάκες. Το απόλυτο τίποτα. Μόνο σκοτάδι που απλωνόταν στο άπειρο. Χάνοντας τις ελπίδες μου, αποφάσισα να τρέξω ανάμεσα στα δωμάτια. Τότε άκουσα έναν περίεργο ήχο στο βάθος και μία φωνή που ακούστηκε οικεία. Ακούστηκε ακριβώς όπως το αφεντικό μου. Έτρεξα τρελαμένα προς την κατεύθυνση που ακούστηκε. Τότε το είδα. Ένα ανθρωπόμορφο τέρας κυνηγούσε το αφεντικό μου σε ένα από τα δωμάτια. Ούλιαξα! Το ανθρωπόμορφο πλάσμα τον πλησίασε και έπρεπε να τον βοηθήσω. Η στιγμή που φοβόμουν όμως, συνέβη τελικά. Το πλάσμα τον έπιασε και άρχισε να τον κομματιάζει. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να το βάλω στα πόδια μέσα από αυτό τον λαβύρινθο από δωμάτια. Όταν μπήκα σε ένα από τα δωμάτια, είδα το πλάσμα. Έκανα ακριβώς ό,τι έλεγε εκείνο το βίντεο στο YouTube. Απέφυγα να το κοιτάξω και άρχισα να τρέχω προς την αντίθετη κατεύθυνση. Πρέπει να το είχα ξεφύγει. Καθώς προσπαθούσα να βρω την ανάσα μου σε ένα από τα δωμάτια, συνειδητοποίησα κάτι. Νερό. Δεν είχα νερό. Μετά από κάποιες ώρες άρχισα να συνειδητοποιώ πόσο διψασμένη ήμουν. Αν ποτέ βρεθείτε εκεί μέσα, ελπίζω να έχετε πιει πολύ νερό την προηγούμενη μέρα. Από αυτό χάνουν τη ζωή τους οι περισσότεροι εδώ μέσα. Ήμουν αποφασισμένη να βγω έξω. Είτε νεκρή, είτε ζωντανή. Είχα μια σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Τι κι αν κατάφερα να βρω ένα τοίχο που είναι διαφορετικός από τους άλλους. Έτσι θα έβγαινα έξω. Θυμήθηκα ότι είχα μόνο 2 ακόμα μέρες που θα μπορούσα να αντέξω χωρίς νερό. Έπρεπε να βιαστώ. Κοιτούσα μέσα στα αμέτρητα δωμάτια για ώρες, προσπαθώντας να βρω κάτι που να μην κολούσε, ακόμα και την παραμικρή λεπτομέρεια. Τελικά έκανα μια επιλογή. Θα χαλάρωνα για λίγο και έπειτα θα έψαχνα ξανά για την έξοδο. Μισή ώρα αργότερα ήμουν ξανά στο ψάξιμο. Τότε πρόσεξα έναν τοίχο που ήταν περίεργος. Ο τοίχος ήταν πολύ πιο φωτεινός από τους υπόλοιπους γύρω του. Η καρδιά μου χτύπησε. Θα μπορούσε να είναι η έξοδος. Έκανα ένα βήμα πίσω, πήρα φόρα και τρέξα κατά πάνω του. Πήδηξα πάνω στον τοίχο και έχασα τις αισθήσεις μου. Ξύπνησα στο πάτωμα του εμπορικού με νοσηλευτές γύρω μου. Ένας από αυτούς μου είπε πως ήμουν λιπόθυμη εδώ και 10 λεπτά. Πώς είναι δυνατόν? Ήταν σαν να πέρασαν ώρες. Καθώς με μετέφεραν στο νοσοκομείο, σκεφτόμουν το πόσο μισούσα τη ζωή μου πριν από τα backrooms και τις πολυτέλειες που είχα. Να εκτιμάτε τη ζωή ό,τι και αν συμβαίνει. Δεν ήμουν και ο καλύτερος άνθρωπος. Ίσως και να έπρεπε να είχα πεθάνει μέσα στα backrooms. Όχι, τι λέω. Μπορώ πάντα να βελτιώσω τα πράγματα και να δω τη ζωή πιο αισιόδοξα. Δραπέτευσα από τα backrooms με μόνο κάποια ελαφρά τραύματα στην προσπάθειά μου αυτή, αλλά και με νέα προσωπικότητα. Ποτέ δεν είπα σε κανέναν τι συνέβη στο αφεντικό μου στα backrooms ή το πώς ήταν εκεί μέσα. Μια εταιρεία που επικεντρώνεται στα σφάλματα της πραγματικότητας με προσέγγισε λίγες εβδομάδες πριν.
πράγμα που με φέρνει στο σήμερα. Δουλεύω για εκείνους και τους είπα τα πάντα για το τι συνέβη εκεί. Τον τοίχο, το χαλί και όλα τα άλλα. Από τότε που έφυγα από τα backrooms, μπορώ να εντοπίσω μικρά σφάλματα στην πραγματικότητα. Είτε αυτό είναι κάποιος τοίχος που είναι διαφορετικός από τους άλλους, είτε είναι δύο άτομα που δείχνουν το ίδιο ή κάτι άλλο περίεργο που δεν κολλάει γύρω μου. Από τότε που έφυγα από τα backrooms, τίποτα δεν είναι το ίδιο.